ακούσουμε τους μαθητές του, γιατί αυτή είναι η βάση της κυβερνήσεώς του, που λέει «Σας ετοιμάζω, βασιλεία, για να τρώγετε και να πίνετε επί της τραπέζης εν τη βασιλεία μου και να κάθεστε επί θρόνων, κρίνοντας στα 12 φυλάς του Ισραήλ», αναφέρει ο Λουκάς στο ΚΒ 29:30. Εδώ δεν έχει να κάνει με το φυσικό Ισραήλ, αλλά με το πνευματικό Ισραήλ, δηλαδή όλες οι φυλές, οι λαοί και οι γλώσσες του πλανήτη που δέχονται τον Ιησού σαν Μεσσία και Βασιλιά της Γης. Η κυβέρνηση λοιπόν του Ιησού θα είναι μια πολυεθνική κυβέρνηση. Το αναφέρει στην Αποκάλυψη στο 5ο κεφάλαιο 9-10 που λέει ότι εσφάγεις και μας αγόρασες με το αίμα σου. Εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους και έκαμες ημάς των Θεών βασιλείς και ιερείς και θέλουμε βασιλεύσει επί της Ιησού. Το ότι θα είναι συνιερείς του Ιησού είναι κάτι το ξεχωριστό, γιατί αν σκεφτούμε ότι ιερέα σημαίνει θεραπευτής, πρόκειται για την ίαση των εθνών της γης που θα προκαλέσει αυτή η παγκόσμια κυβέρνηση του Ιησού. Κάτω από αυτή την κυβέρνηση θα είναι οι βασιλείς των εθνών που θα είναι εντολοδόχοι βασιλείς, γιατί θα παίρνουν εντολές από αυτή την παγκόσμια κυβέρνηση του Ιησού. Τα πρώτα διατάγματα αυτής της κυβέρνησης έχουν πολύ ενδιαφέρον. Διότι εξ Ιών θέλει εξέλθει νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ και θέλει ειρήνη ένα μέσο των εθνών και θέλουν συσφυρινατήσει τα μαχαίρας αυτών για ημία και τα σλόγχας αυτών διαδρέπανα. Δεν θέλει σηκώσει μάχηρα έθνος εναντίον έθνους, ουδέ θέλει σημάθει πλέον τον πόλεμο. Άρα λοιπόν τα πρώτα διατάγματα της παγκόσμιας κυβερνήσεως του Ιησού είναι η εξάλληψη κάθε είδους όπλου και ο αφοπλισμός όλων των εθνών της γης. Η ειρηνική συνύπαρξη λοιπόν των εθνών θα είναι στα πλάνα αυτής της κυβέρνησης. Και αν υπάρχει ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το όνειρο κάθε οικονομολόγου. Μια πλανητική αγορά που με ένα κοινό νόμισμα ίσως θα έχουμε μια πραγματικά εκτόξευση του πολιτισμού και της οικονομίας. Αλλά δεν θα είναι μόνο ειρήνη ανάμεσα στα έθνη. Θα υπάρχει και ειρήνη, λέει, στο φυσικό βασίλειο, διότι ο λύκος θα συγκατοικεί μετά του αρνίου και η λεοπάρδαλης θα αναπαύεται μαζί με το ερήφιο. Και ο λέων θα τρώγει άχυρον καθώς ο πούς. Δεν θέλει η κακοποιή, ουδέ φθείρει εν όλο το Αγίο μου όρι, διότι η γη θέλει είστε πλήρης της γνώσεως του Κυρίου, καθώς τα ύδατα σκεπάζουσι τη θάλασσα. Αυτό που έλεγε ο αγαπητός μας προηγουμένως, ότι πρέπει από το σχολείο, από την οικογένεια, να γίνεται αυτή η εκμάθηση των αξιών της ανθρωπότητας. Αυτό λοιπόν προϋποθέτει πλανητικούς πολίτες ανώτερου πολιτισμού. Η θεραπεία των εθνών είναι μέσα στα σχέδια αυτής της παγκόσμιας κυβερνήσεως. Οι αρρώστιες κατατρίβανε πάντοτε τον πληθυσμό της γης. Ακούστε τι λέει ο Ζεκίλ. «Και θέλω αναστήσεις αυτούς φυτών ονομαστών και δεν θέλουσι πλέον φθήρεστε». Που σημαίνει μέσα από το φυτικό βασίλειο είναι η προμήθεια του Ιησού προς τους κατοίκους του πλανήτη, ώστε να πάψουν να αρρωσταίνουν και να πάψουν να πεθαίνουν. Αυτό το δέντρο, για όσους θυμούνται, υπήρχε μέσα στον κήπο της Εδέμ και μάλιστα όταν εξεδιώχθη το ζευγάρι των πρωτοπλάστων, έβαλε, λέει, έναν άγγελο με ροφαία περιστρεφωμένη, ώστε να μην ξαναγυρίσουν κεφάλι από τον καρπό του δέντρου και ζήσουν αιωνίως. Αυτό λοιπόν το δέντρο αναστέλλεται στη βασιλεία του Ιησού και γίνεται προμήθεια των εθνών, ώστε να σταματήσουν οι αρρώστιες και ο θάνατος. Το αναφέρει και η Αποκάλυψη. «Εν μέσω της πλατείας αυτής και του ποταμού εντεύθεν και εντεύθεν, είτο το δέντρο της ζωής, φέρω καρπούς 12 καθέκα στον μήνα, κάνω τον καρπόν αυτού και τα φύλλα του δέντρου είναι η θεραπεία των εθνών». Μέσα από το φυτικό βασίλειο λοιπόν αυτή η προμήθεια για το τέλος των ασθενειών και του θανάτου. Από το θρόνο, λέει, του Θεού θα βγαίνει ένας ποταμός καθαρού ύδατος και όπου πηγαίνει αυτός ο ποταμός, τα πάντα θα ζουν. Ω πάντες οι διψώντες, έλθετε στα ύδατα και εμείς έχοντες αργύριον. Και ο Ιζεκίλ μας δίνει μια πολύτιμη πληροφορία και θέλω συζήτα πάντα όπου ο ποταμός έρχεται.
Μακάρι πράττοντας τα σεντολάς αυτού για να έχουν συνεξουσία επί το δέντρο της ζωής, λέει και η Αποκάλυψη. Και οι πύλες σου θέλουν είστε πάντοτε ανοιχτέ, δεν θέλουν κλειστή ημέρα και νύχτα, για να εισάγω συνεισέτας δυνάμεις των εθνών και να εισφέρονται οι βασιλείς αυτών. Μέρα και νύχτα οι πύλες της πρωτεύουσας του Ιησού θα είναι ανοιχτές, για να εισέρχονται, λέει, τα έθνη των σωσμένων για ιατρία και για να εισφέρονται από το Αργύριο και το Χρυσίο του προς τον νέο βασιλιά της γης. Είναι εντυπωσιακό αυτό που θα σας δείξω. Το δέντρο της ζωής αποτυπώνεται στους περσικούς παραδείσους των Αχεμενιδών σαν ιστορική μνήμη. Είναι αυτό εδώ που ανακαλύφθηκε στο Ταλ Ε Μποστάν, είναι σημαντικός αρχαιολογικός χώρος στην κουρδική πόλη Μπαχταράν, στη Δυτική Περσία. Οι Πέρσες ήταν μυθραϊστές, γνωρίζανε για το δέντρο της ζωής και το είχαν αποτυπώσει στους παραδείσους τους οι Πέρσες σατράπες. Ας δούμε τώρα με αδρές γραμμές το οικονομικό μοντέλο της Βασιλείας του Ιησού. Μα λέει τέτοια πράγματα η Βίβλος, βεβαίως. Μια ενοποιημένη παγκόσμια αγορά αποτελούσε πάντοτε το όνειρο των οικονομολόγων. Θα γίνει πραγματικότητα στη Βασιλεία του Ιησού. Φαντάζεστε τις δυνατότητες των συναλλαγών με ένα κοινό νόμισμα σε όλη τη γη. Αλήθεια θα υπάρχουν χρήματα τότε. Ο Ισαΐας λέει ότι οι ενδυνάμεις των εθνών θα έρχονται προς τον Ιησού με το Αργύριο και το Χρυσίον αυτών με ταυτόν. Ο Μιχαίας μάλιστα μας μιλάει για ατομική ιδιοκτησία. Και θέλει κάθεστε έκαστος υπό την άμπελον αυτού και υπό τη σηκήν αυτού. Και δεν θέλει υπάρχει ο εκφοβών. Άρα θα έχουν ατομική ιδιοκτησία. Ο Ιησούς πιθανότατα θα προκρίνει οικονομικό μοντέλο διακυβέρνησης ανάλογο με αυτό που δόθηκε στο λαό Ισραήλ όταν εισήλθε στην υποσχεμένη γη. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι υπήρχε μία αυτόματη ρύθμιση των περιουσιών που δεν υπάρχει σε κανέναν άλλο λαό. Και όσο το εφάρμοζαν αυτό οι Εβραίοι, δεν υπήρχε μεταξύ τους ο πολύ μεγάλος γεωκτήμονας και αυτός που δεν είχε τίποτα. Πώς γινόταν αυτό? Όταν μπήκανε, λέει, στη γη Ισραήλ, τους δόθηκε σε κάθε οικογένεια μία μερίδα γης. Αν από κακή διαχείριση ή από τεμπελιά κάποιος πούλαγε αυτή τη μερίδα γης, ερχόταν η διάταξη που σας είπα, το Ιωβιλαίο έτος, που είναι το 50ο έτος. Κάθε 50ο έτος, λοιπόν, η περιουσία παρότι πολυμένη ξαναγύριζε στον αρχικό ιδιοκτήτη. Που σημαίνει πάλι ότι σε άλλη τιμή πουλάγανε εάν το Ιωβιλαίο ήταν μετά από 3 χρόνια, και σε άλλη τιμή πουλάγανε αν το Ιωβιλαίο απήχε 30 έτη. Κατανοητό. Έτσι λοιπόν με αυτό το μηχανισμό δεν υπήρχε πάλι πλουσίων και πτωχών στο λαό Ισραήλ. Και θέλετε αγιάσει το 50ο έτος. Και θέλετε διακηρύξει άφεση εις τη γη προς πάντα στους κατοίκους αυτούς. Εις το έτος τούτο της αφέσεως θέλετε επιστρέψει έκαστος εις το κτήμα αυτού. Με αυτό λοιπόν το μηχανισμό υπήρχαν ατομικές ιδιοκτησίες και δεν υπήρχαν μεγάλοι γεωκτήμονες και άκληροι. Άλλη μια διάταξη που μας τραβάει την προσοχή είναι ότι δεν θέλεις πάρει τον αδελφό σου σαν δούλο. Μόνο σαν μισθωτός επιτρεπόταν να δουλεύει ο πολίτης τότε. Τα συμπεράσματα που βγαίνουν από αυτό είναι ότι οι ή των πτωχευσάντων δεν έφταιγαν σε τίποτε να ξεκινήσουν τη δική του ζωή εκ του μηδενός και άκληροι. Έτσι λοιπόν τα αρνητικά συναισθήματα για τους κατέχοντες, που αυτό θα συνεπαγόταν, έκλειπαν με αυτή τη ρύθμιση. Έτσι δεν υπήρχε λοιπόν ταξική πάλι στο λαό Ισραήλ όσο κράταγαν αυτή τη διάταξη. Έτσι λοιπόν το γεγονός ότι σε αυτό το οικονομικό μοντέλο που ανακαλύπτουμε στη Βίβλο έχει να κάνει και με νομικές διατάξεις και μη επιθυμείς τη γυναίκα του πλησίου σου, την οικία των αγρών αυτού, μη δεν πάνω γίνεται του πλησίου σου. Άρα, εάν κάποιος είναι αυτάρκης και είναι πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα με το διπλανό του, δεν θα επιθυμήσει αυτά που έχει ο διπλανός του. Είναι πάρα πολύ σοφό. Και αν της κλέψει βούνη, πρόβατον και σφάξει αυτό ή πωλήσει αυτό, θέλει πληρώσει 5 βόας αντί του βοός και 4 πρόβατα αντί του προβάτου. Αν κάποιος κλέψει, λέει, από το διπλανό του, δεν θα τον βάλετε φυλακή για να γίνει χειρότερος εγκληματίας, όπως είναι το δικό μας νομικό σύστημα δικαιοσύνης.
αλλά θα τον βάλετε να δουλέψει και να γυρίσει 5 πρόβατα ή 5 βόας αντί του ενός που έκρυψε. Έτσι λοιπόν και αυτό θα διαπαιδαγωγεί το και επίσης θα απέτρεπε άλλους από το να το κάνουν. Η δωροδοκία επίσης ήταν ευθέλημα στα μάτια του Θεού. Και δώρα δεν θέλεις λάβει, διότι τα δώρα τυφλώνουν και τους σοφούς και διαστρέφουν τους λόγους των δικαίων. Η δωροδοκία που τόσο πολύ έχει ταλαιπωρήσει το ελληνικό κράτος, και όχι μόνο, απαγορευότανε στο λαό Ισραήλ. Και ξένο δεν θέλεις καταδυναστεύσει, επειδή ξένοι σταθήκατε στη γη της Αιγύπτου. Έβλεπα χθες ένα ντοκιμαντέρ πώς μεγάλωσε η Volkswagen και έγινε τόσο μεγάλη η αυτοκινητοβιομηχανία. Και έλεγε ότι οι Γερμανοί είχαν χρησιμοποιήσει δούλους, θα το έλεγα μέσα εισαγωγικά, ανθρώπους από άλλα κατεχόμενα κράτη, για να δουλεύουν σε αυτή τη μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία και να παράγουν τα Volkswagen. Αυτό το άδικο σύστημα πρόκειται να τελειώσει. Και έρχεται κάτι πολύ όμορφο. Αλλά δυστυχώς θα περάσουμε πάρα πολύ δύσκολα με αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος μάλλον ξεκινάει τώρα στην γειτονιά του Ευφράτη. Θα κλείσω όμως με μια πολύ όμορφη εικόνα από αυτή την προμήθεια που έχει ο Θεός για όλη την ανθρωπότητα. Η Ανάσταση των λοιπόν ανθρώπων. Μη θαυμάζετε τούτο, διότι έρχεται η ώρα καθήν πάντες εν της μνημείς, θέλουσι ακούσει τη φωνήν αυτού και θέλουσι εξέλθει. Η πράξατε στα αγαθά εις Ανάσταση ζωής, η δε πράξατε στα φαύλα εις Ανάσταση κρίσεως. Δίνει σε όλους τους πεθαμένους μια δεύτερη ευκαιρία ζωής. Από ό,τι θα δείτε στη μελέτη μου, που θα την, μπορείτε να την πάρετε σε ηλεκτρονική μορφή από την κυρία Δενής, την έχουμε για όλα τα μέλη του φόρου, θα δείτε ότι υπάρχει η προμήθεια της Ανάστασης όλων των νεκρών διαδοχικά κατά τα 1000 χρόνια της Βασιλείας του Ιησού. Μέσα στη βίβλο υπάρχει κάτι που μου κύρισε την περιέργεια. Λέει ότι και οι τρίχες της κεφαλής σας στο Βασίλειο του Θεού είναι αριθμημένες. Τα πάντα, λέει, κρατούνται σε μνήμη σε συμπαντικό επίπεδο. Αυτό έχει να κάνει με την Ανάσταση. Ο Θεός κρατάει σε μνήμη τις εγκεφαλικές μας συνδέσεις, όπου καταγράφονται η προσωπικότητά μας, η μνήμη μας, τα συναισθήματά μας. Κρατάει λοιπόν την προσωπικότητα σε μνήμη και την αναστέλει μέσα σε ένα νέο σώμα. Μέχρι λοιπόν να γίνει Ανάσταση νεκρών δικαίων δε και αδίκων. Αυτό είναι μια πινελιά που με αυτό θα κλείσουμε τη σημερινή μας ομιλία για αυτά τα οποία προβλέπονται να γίνουν στη Βασιλεία του Ιησού και θα ρωτήσει κάποιος και πώς είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα γίνει στη γενιά μας και δεν θα γίνει μετά από 2.000 ή μετά από 3.000 χρόνια. Γιατί άμα γίνει τότε τι μας νοιάζει. Θα κλείσουμε με μια εκπληκτική εκπλήρωση της προφητείας. Δυστυχώς κανένα χριστιανικό δόγμα δεν έχει πάρει χαμπάρι. Ο Ιησούς, στην επιτυχώρηση ομιλία του, στο όρος των Ελαιών μαζί με τους μαθητές του, δέχεται την ερώτηση πότε θα αποκαταστήσεις τη βασιλεία σου. Και μεταξύ άλλων που τους λέει, πόλεμοι, ασθένειες, λοιμοί κτλ., τους λέει και κάτι απόλυτα αριθμίσιμο. Τους λέει ότι η Ιερουσαλήμ θα πατείται από ξένα έθνη μέχρι να λήξουν οι καιροί των εθνών. Τους μιλάει λοιπόν για μια μεγάλη χρονικά περίοδο που η Ιερουσαλήμ θα είναι μια κατεχόμενη πόλη. Θα την πατάει το ένα έθνος μετά το άλλο. Πραγματικά, όσοι γνωρίζουν ιστορία, η Ιερουσαλήμ άρχισε να πατείται από τους Χαλδαίους, ακολούθησαν οι Μηδοπέρσε, ακολούθησε ο Μέγας Αλέξανδρος, οι Επίγονοι, ακολούθησαν οι Ρωμαίοι, ακολούθησαν οι Μαμελούκοι Τούρκοι, οι Οθωμανοί Τούρκοι. Και πραγματικά μιλάμε για μια πολύ μεγάλη χρονική περίοδο. Η Βίβλος λοιπόν έλεγε ότι η Ιερουσαλήμ θα μείνει κατεχόμενη από τα ξένα έθνη για 7 προφητικούς καιρούς. Ο Δανιήλ δίνει τους μισούς προφητικούς καιρούς, τους 3,5. Και λέει ότι θα είναι 1290 χρόνια. Ο δε Ιωάννης Αποκάλυψη δίνει το άλλο μισό για να δούμε τι υπέροχο βιβλίο είναι η Βίβλος. Και λέει ότι θα είναι για άλλα 1260 χρόνια πέραν της περίοδου που έδωσε ο Δανιήλ. Άρα σύνολο κατάκτησης 2550 χρόνια. Και αυτό θα ξεκινήσει, λέει, από το διασκορπισμό του λαού από την πρώτη κατάκτηση. Η πρώτη κατάκτηση έγινε το 586 π.Χ. Το 585 δεν έχει μείνει άνθρωπος στην Ιερουσαλήμ. Από τότε αρχίζουν να τρέχουν οι καιροί των εθνών. Ήρθανε το 1967.
Your conclusion, please. Τελειώνω. Το 1967, λοιπόν, 7 Ιουνίου, ο Μωσέ Νταγιάν παίρνει πάλι την Ιερουσαλήμ και την αφαιρεί από τα έθνη. Ο Ιησούς είπε ότι η γενιά που είδε την απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ θα δει και τη βασιλεία του να έρχεται. Άρα είμαστε η γενιά που θα δει τη βασιλεία του Ιησού ερχόμενη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. First of all, please accept my humble apologies for being so late in tonight's session. Delay, which was due to a last-minute family problem, I'm afraid, which finally turned out to be rather fine. Well, Mr. Theodosius gave us a very interesting account of how a number of biblical references could be interpreted historically with a view to calculating when the second advent and a new state of events in a global scale might well take place. He first gave us what could possibly be termed a sort of checklist of these events, which I'm just assigning out to you, and my colleague on my left will give you a more detailed yet short account of that. So, first of all, the global message which could be gained from these references is what brings his account in line with the title of this session, which says, World Earth Citizens from a Fragmented, Ignorant, and Corrupted, Disorderly Earth Population towards a Refined, Enlightened, Integrated, and Wisely Golden Earth Civilization. Rather, most of the course of this historic periods accounted for by these biblical references is covered by fragmented, ignorant, and corrupted earth population. Whereas the last part, which we are going through now, is the beginning of the refinement of earth civilization. How interesting indeed. So, he says, from our study, we can gain an understanding that the hitherto prehistoric history of mankind is a prelude to the advent of a perfect time, inasmuch as Earth is now in a transitional period. His study retraces the course of world history through the light of biblical prophecies and argues for the existence of a chart of events in progress until the inception of Jesus' kingdom on Earth. Jesus' reign will eventually reinstate and integrate God's original plan for humanity. And the checklist of events, which he has pieced together from the Bible to attest to this development, is like this. First of all, some references, some kind of, not references, process references, but some citations. Behold, says God, I will give everything a new life. Then he talked to us about the Jesus Kingdom capital, then his governing council, the first decrees, divine decrees, the healing of the nations of the earth, the tree of life, the economic system of his royal regime, the Jubilee, the wealth of the nations, whereby nations read heathen people, dispensation of divine justice, resurrection of the dead, and the opportunity for a second life, an earth in a state of paradise. Samples of biblical references attesting to the above could be in Revelation 21, behold, the occasion of God's, Jesus, meeting with people is at hand. Then he's going to set up God, a camp with the people, and they, the people, will become his flock, his subjects. And he, Jesus, is going to sojourn with them as their God. And in this occasion, all tears Jesus is going to make disappear from the people's eyes, and death will be no more, no mourning, no cries or pain. Right, now my colleague here will give you some more information shortly to conclude the ideas voiced by Mr. Theodosius. First of all, this last remark, we were told that it is verified
by the speech of Jesus on the mountain, where he was asked when his kingdom will be reinstated, and he answered that this will happen at the time of the generation that will experience the freedom of Jerusalem. Obviously, we must be very close, because this generation has seen the freedom of Jerusalem. Back to the beginning of our dream, which is connected to our cause of global citizenship. It tallies, according to Mr. Theodosius, with the prophecies of the Bible, since the kingdom of Jesus is going to be universal, according to the Bible. And in order to persuade us that we shouldn't disbelieve these prophecies, he referred to a number of prophecies that have been fulfilled, like at the beginning the submission of Israel, the coming of the Messiah, the destruction of the temple of Yahweh. In earlier times, in modern times, Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl, the fall of communism, the fall of Saddam, and now something that has already been professed, the wars around Euphrates River. And it's pending the Damascus vision, which is being destroyed. This is the capital of Syria. And what is going to happen is going to happen after the submission of Damascus to rubble and the destruction of Jerusalem. According to ESA Quay, there will be complete ruin there. However, Isaiah speaks of the reinstatement of the world, the building of the kingdom of Jesus, and of compassion to people. There will be, according to the prophecies, a capital. There will be a world government. The kings of the nations will be under this government. The important decrees that my colleague mentioned before, the first ones will be abolition of war and complete disarmament. There will be a boom of a civilization to be expected, and of economy, and peace will not only rule among people, but also among the animals of nature. There is mention of the tree of life, evidence of which, according to Mr. Theodosius, has been detected in the archaeological sites in Kurdistan of a town called Bahtaran. The economy of this kingdom will be based on a common monetary system, a common fund that the kings will
submit to Jesus, there will be individual property, but there will also be automatic arrangement of properties, something like the Jewish system of Jubilee, which was every 30 or 50 years, if people, because of mistakes, have had to sell their property, will get it back again. So there will be no strifes between people, and therefore no reason for disputes. The justice will be based not on penalty, but more on making those who violated the laws or wronged others to work five times more to offer the community what they destroyed. Bribing, no gifts to the governing people, completely forgotten, and no exploitation of people. He gave us the famous example of Volkswagen, that in the years of war and in the first years of immigration, people of other countries had to work like slaves to build the empire of Volkswagen. And that brings us up to what is expected, I gather, very soon, since really this generation is the generation that experienced the freeing of Jerusalem and the coming back of the Jewish nation to its fatherland. Окей. Ну, выступал, значит, представитель одного из религиозных течений, которые, ну, как говорится, их много, поэтому там пересказывать все, что он говорил, это нет смысла, потому что их тысячи всяких течений. Но мы специально даем возможность им выступать, потому что они пришли сюда, они слушают нас тоже. Поэтому это уже является своего рода образованием, воспитанием их. То есть так они там сидят между собой, а так они сюда уже пришли, они думают, что мы их слушаем, а на самом деле слушают они нас. Поэтому вот такая вот ситуация. Окей, thank you very much. Now I offer the floor to the professor from Russia. From the middle of Russia, not from Moscow, but from Volga River, Alexander Maslykhin, who is a specialist on education and on various subjects, and he's professor of philosophy. So please, here from the very beginning is our first philosophical forum, and he wants to say his presentation. Уважаемые дамы и господа, прежде всего, позвольте сообщить о том, что сегодня в далекой от Греции России начинает свою работу 7-й Всероссийский философский конгресс. На этом конгрессе присутствует порядка 1500 участников, и если вы не возражаете, то хотелось бы послать приветственную телеграмму, приветственное письмо в адрес оргкомитета и участников, и пожелать, в котором 7-й философский конгресс с открытием, пожелать успехов в творческой деятельности на благо философии
не только в самой России, но и во всем мире. We have today, let's say this time, very little delegation from Russia, because usually we have a big number of professors from Russia. But exactly at these days, just today, opens the 7th philosophical Russian Philosophical Congress, where about 2,000 professors of philosophy meet in Ufa city. So therefore, they let's say don't have the possibility to come here because they are discussing the let's say questions in this congress. But he proposed on behalf of our World Philosophical Forum to send them greetings, wishing them let's say the good ideas, good discussions, and let's say to be followed with reason and let's say morality of all our values. Παρουσίαση του καθηγητή Μουσουλίκη, ο οποίος είναι από τους πλέον τακτικούς συνέδρους μας και παρακολουθεί τα συνέδρια από την αρχή του στο 2010, άρχισε με το ότι υπάρχει ένα meeting, ένα congress στην ρωσική περιοχή, πολύ κοντά στην περιοχή του Πανεπιστημίου που διδάσκει με τα όμοιο θέμα, στο οποίο συγκέντρωσε πολλούς από τους συναδέλφους του, έχοντας ξεκινήσει πολύ νωρίτερα και γι' αυτό το λόγο δεν μπορέσαν αρκετοί από αυτούς να είναι εδώ. Και μας λέει, μας είπε και ο πρόεδρος των Ρώσων, ότι οι καθηγητές από τη Ρωσία και γενικά οι πανεπιστημιακοί είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό πρόθυμοι πάντοτε να έρχονται και συνιστούν το μεγαλύτερο κομμάτι των συνέδρων μας εδώ, μια και έχουν δείξει τη μεγαλύτερη ευαισθησία από όλους. Тема его выступления – духовность в условиях глобализации. Суть духовности состоит в том, что это прежде всего отражение общественного бытия в сознании людей, которое проявляется в философских, религиозных, политических, идеологических, этических, эстетических и обыденных взглядах. Духовность всегда соответствует тому содержанию жизни, которое окружает людей. В данном случае речь идет о глобализации, которая охватила все континенты, страны и народы планеты. Глобализация в современном мире, на наш взгляд, происходит в двух направлениях. Это прежде всего международная интернационализация в виде учащения разнообразных культурных, экономических и других контактов между людьми, народами и государствами. А второе направление – это своеобразная глобализация по-американски, стремление Соединенных Штатов Америки к мировому господству. Если обратить внимание на содержание духовных процессов в этих условиях глобализации, то они рассматриваются нами в трех основных моментах. Это прежде всего осуществление мироисканий людей в рамках своей непосредственной обыденной жизни, когда люди прежде всего стараются жить сегодняшним днем. Для многих это такое содержание жизни, когда человек оказывается на перепутье бытия и небытия, особенно в условиях
локальных либо региональных конфликтов. Эти определенности во многом экзистенциального характера порождают своеобразный подход, по которому традиционализм становится определяющим. Именно от этого многие народы